προβληματισμένοι είναι οι καταναλωτές, καθώς βλέπουν τις τιμές των αγαθών στην αγορά να βρίσκονται στα ύψη και ενώ στο εξωτερικό τα ίδια προϊόντα πολλούνται φθηνότερα. Το κύμα της ακρίβειας δεν αφήνει ανεπηρέαστες τις τιμές στα αφρόλουτρα και τα σαμπουάν, με τις αποκλίσεις και σε αυτήν την περίπτωση να προβληματίζουν. Ιδίως επειδή ο Έλληνας καταναλωτής έχει και μικρότερο μισθό από τον Ευρωπαίο. Να γυρίσουν πίσω, όπως πλαινόντουσαν κάποτε. Σκόνια, αφρόλουτρο, όλα πάντα είναι. Όλα χάλια, μαύρα χάλια. Και έχω και μικρό παιδί και δεν βγαίνει καθόλου τίποτα. Πάμε στο περμάκι, μας πιάνει νεκροπληξία. Χάλια η κατάσταση. Τι να πω πιο πέρα. Κάθε μέρα έχει ανεβαίνει. Τα πάντα, τα πάντα. Μέχρι που σταματήσαμε να τα κοιτάμε. Όπως πάει η κατάσταση, εκεί θα πάει. Γιατί υπάρχει τίποτα όρθιο. Εγώ είμαι 70 χρόνια και τα ίδια πράγματα βλέπω. Για όλα ό,τι χρησιμοποιούμε. Φτύνει για κανένα, όλα ακριβένει. Και αρματοδός. 20-30% πάνω από ό,τι τα παίρναμε. Είναι πολύ δύσκολο για όλο τον κόσμο. Οι καταναλωτές, ακόμη και για τα άκρως απαραίτητα πια, κάνουν βόλτες στα πολυκαταστήματα, προκειμένου να βρουν την καλύτερη τιμή. Προσπαθώ τις προσφορές, βρίσκω προσφορές. Δηλαδή πάω όχι σε ένα σούπερ μάρκετ, σε όλα. Και όπου έχει προσφορές ψωνίζω. Κάποιοι, εκτός από αυτό που θεωρείται πια το αυτονόητο, χρειάστηκε να προβούν σε ακόμη πιο δραστικά μέτρα, επιστρέφοντας αν και σε μεγάλη ηλικία και οικογενειάρχες στα πατρικά τους σπίτια. Πάλι θα βγάλουν πάλι και τη ρήτρα που λένε. Κάτι τέτοιο άκουσα, ότι θα βγει και η ρήτρα. Πέρσι μας βάρεσε 1000 ευρώ μου ήρθε εμένα για 40 τετραγωνικά σπίτι. Και ενίκιο πληρώναμε και τέτοια, μας πήγε μέχρι που έφυγα από το σπίτι. Με κάνανε και έφυγα από το σπίτι και πήγα και μένω στον πατέρα μου τώρα. Δυστυχώς, μεγάλη ακρίβεια. Α, δούμε τι θα γίνει, ο Θεός βοηθός. Η κατάσταση από το κακό στο χειρότερο και οι καταναλωτές ζητούν τα αυτονόητα. Θα μπορούσαν να κάνουν stop, ξέρω εγώ, να κάνουν ένα stop σε όλα. Να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, να κάνουμε κανένα σχέδιο τώρα, ούτε σχέδια, ούτε τίποτε. Τίποτα δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Ή να μειωθούν τιμές ή να αυξηθούν οι συντάξεις. Ένα από τα δύο. Τώρα τι θα γίνει, δεν βλέπω κάτι να γίνεται πάντως. Επιδόματα, τέτοια πράγματα πρέπει να κοπούν όλα. Να μην υπάρχουν μέσα. Πώς δηλαδή τώρα παγώ, 2 μέτρα άντρας ο άλλος, και τι είναι, καλά είναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι και θέλει να πάρει δηλαδή και επίδομα 200 ευρώ και 300 και θέλει και το φαΐ του τσάμπα.